Κύριε Πρόεδρε και Δημοτική Συμβουλή, οπωσδήποτε και εγώ από τη μεριά μου θέλω να συγχαρώ τον κύριο Αργυτάκο. Είναι γεγονός ότι μερικές φορές μας ξαφνιάζει θετικά. Αλλά θα ανοίξω μια παρένθεση και θα την κλείσω αμέσως όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος, γιατί είχα σκοπό να τα πω και θα τα πω μετά. Αυτό που είπε ο κύριος Πατσιλίβας, ότι συζητιέται κάτι εδώ και την άλλη μέρα γυρίζουμε σελίδα και το ξεχνάμε. Επειδή πράγματι είναι μια σπουδαία ευκαιρία για την πόλη μας και να αναδείξουμε την πόλη μας, γιατί πραγματικά όσες φορές έχουμε πάει στο εξωτερικό και ιδιαίτερα όσοι συμμετέχουν στους διεθνείς παιδικούς αγώνες που τυχάνει να βγαίνουμε έξω, καταλαβαίνουμε σε ποια πόλη ζούμε και δεν την καταλαβαίναμε όταν είμαστε εδώ. Γι' αυτό και λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω όλους και ιδιαίτερα τον κύριο Αργυτάκο, που εγώ πραγματικά δεν ήξερα τι ακριβώς συμβαίνει. Ήξερα όμως ότι όλες τις φορές είχα πάει στο γραφείο του, μου έλεγε ότι παλεύω να κάνω, να προσφέρω στην πόλη μου κάτι σημαντικό. Και θέλω να παρακαλέσω λοιπόν όλους μας η επόμενη μέρα να μην είναι μία μέρα σαν όλες τις άλλες που γυρίζουμε φύλλο και πάμε πιο κάτω. Να μείνουμε σε αυτό, να παρακαλέσουμε, να μας βοηθήσουν, να μπούμε μπροστάριδες και να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί πάντοτε σχεδόν ό,τι ξεκινάμε είτε το πάμε μέχρι τη μέση είτε αργούμε να το κάνουμε πολύ. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που μας έτυχε, το λαχείο που μας έτυχε, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μυράγιας. Κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω σε γενικές γραμμές με όλους τους προηγούμενους ομιλητές. Είναι κάτι το σημαντικό, το οποίο όμως θέλει μεγάλη προσοχή. Στα λίγα χρόνια που είμαι δημοτικός σύμβουλος, είδα ότι όταν πάει να γίνει μια καλή προσπάθεια, αυτομάτως βρίσκει απέναντί της καλόβουλα και κακόβουλα μερικές φορές, αρκετούς αρνητές από την άλλη μέρα και πολέμιους. Πολύ φοβάμαι πως γίνει κάτι τέτοιο. Και γιατί το λέω αυτό? Προσωπικά είμαι θετικός σε μια τέτοια προοπτική, αλλά θα ήθελα μερικές διευκρινήσεις. Είναι κάτι το σημαντικό. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αργυτάκο, γιατί το αρνήθηκε η Ρόδος? Γιατί αν κατάλαβα καλά, το είχε πάρει αυτό, το είχαν 2 χρόνια εκεί πέρα, δεν ξέρω τι λόγο είχαν να το αρνηθούν. Γιατί μήπως υπάρχουν άλλες δυσκολίες, μήπως η Επιτροπή, αυτή η κύριε της UNESCO μετά βάλαν άλλους όρους? Θα ήθελα να το διευκρινίσω αυτό και μετά συνεχίζω. Ήταν καθαρά εσωτερικά θέματα που δεν είχαν σχέση με το συγκεκριμένο. Και κάποια άλλα κράτη, βλέποντας αυτή τη δυσκολία, όπως ο κύριος Μπερλουσκόνη, προσπάθησαν να αλλάξει η απόφαση και να φύγει έδρα από την Ελλάδα και να πάει στην Ιταλία. Εκεί καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο πρόεδρος της Ακαδημίας της Γεωργίας, ο οποίος επέμενε και είπε ότι όταν μιλούμε για τέχνες και επιστήμες στην Ευρώπη, μιλούμε για την Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει με αυτό το θέμα, ήταν άλλα θέματα δικά τους, υπήρξαν κάτι κολλησιεργίες, έγινε αυτή η εμπλοκή. Και εγώ όταν θεώρησα ότι ήταν κατάλληλη στιγμή να κάνω την παρέμβαση, έκανα την παρέμβαση. Πάντως δεν έχει σχέση με αυτό. Συμφωνώ όμως ότι πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί συνολικά. Είναι τόσο σημαντικό και οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, οπωσδήποτε, και δεν θα αφορούν μόνο την πόλη μας ή το Μιστρά ή το νομό μας, θα αφορούν και την περιοχή, ευρύτερα της Πελοποννήσου, αλλά και την Ελλάδα ολόκληρη. Που για μένα, κύριε Δήμαρχε, χωρίς να θέλω να σας στενοχωρήσω, έπρεπε να είμαστε ήδη μαζί. Όχι να μπούμε, έπρεπε ήδη να είμαστε μαζί, γιατί όλοι οι φίλοι που έρχονται μου λένε, καλά, πού είναι ο Μιστράς? Τους λέω, 100 μέτρα μετά το ιατρείο. Λέει, καλά, αφού είναι συνεχόμενο σπάρτη. Λοιπόν, κάνω μια πρόταση, αφορά και τους άλλους δήμους, το συγκεκριμένο θέμα, γιατί σε λίγους μήνες θα είναι ένας δήμος η Βόρεια Λακωνία. Γιατί το λέω? Για να μπουν από τώρα συμμέτοχοι και οι δήμαρχοι ή τα δημοτικά συμβούλια της περιοχής. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τους πόρους, ας διευκρινίσουμε αυτό επακριβώς τι θα είναι το κόστος, γιατί φοβάμαι, εκτός από τον πόλεμο που θα δεχτούμε, μήπως στο τέλος δεν καταφέρουμε κι εμείς να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας.
Ο κύριος Πατσιλίβας, που έχει πάρα πολλά χρόνια, το είπε. Ο κύριος Σκρεπέτης το είπε πιο ευγενικά. Υπάρχουν αυτοί οι προβληματισμοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει το βήμα, αλλά να είμαστε κατοχυρωμένοι. Μην γυρίσουμε μετά από 3-4 χρόνια το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν θα εκτεθούμε στον Παρπανίκο το Γουδέ, θα εκτεθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ας τα λάβουμε αυτά υπόψη μας και από εκεί και μετά, ό,τι ανοίγει την πόλη, ανοίγει την περιοχή, δεν νομίζω ότι θα είναι κανένας αρνητικός. Ευχαριστώ. Ρήγας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, πράγματι η Ουδής είναι ενάντια σε ένα κέντρο το οποίο θα προσφέρει πολιτισμό, καλλιέργεια πνεύματος σε όλο το νομό Λακωνίας. Καλοδεχόμενο είναι. Βεβαίως και εγώ, ακούντας και τους άλλους συνομολητές, ενώ έπομαι αυτών που ομίλησαν, θεωρώ ότι πράγματι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ως προς το οικονομικό, το οποίο θέλει μεγαλύτερη διερεύνηση, διότι θα είδαμε στην εισήγηση που υπάρχει, ότι μιλάει περί γραμματιακής υποστηρίξεως, περί 30.000 ευρώ, τα οποία πρέπει να καταβάλει ο Δήμος Σπαρτιατών, και άλλες υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να αναλάβει ο Δήμος Σπαρτιατών. Θεωρώ ότι σε μια εποχή κρίσης, την οποία ζούμε αυτή τη στιγμή, σε όλο τον ελλαδικό χώρο, πρέπει να μελετηθούν όλα αυτά τα οικονομικά δεδομένα τα οποία θα κοστολογηθούν στο Δήμο Σπαρτιατών και αν η εποφελία των τόσων χρημάτων που θα δοθούν θα έχουν αυτή την ανταπόκριση που πρέπει για όλο τον νομό Λακωνίας. Θεωρώ ότι είναι θετική η πρόταση. Παρακαλώ όμως να γίνει κάποιο κοστολόγιο και να αναφερθούν αναλυτικότερα, θα ήθελα τον κύριο Αργυτάκο, το τι θα κοστίσει στο Δήμο Σπαρτιατών η όλη αυτή η εγκατάσταση του κέντρου αυτού και τι και στο Δήμο Μιστρά. Ευχαριστώ. Ο κύριος. Ναι. Ποιος είναι ο επόμενος ομιλητής? Θα παρακαλούσα. Θα παρακαλούσα. Ο σπορέας ρίχνει το σπόρο και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε αυτήν την εναρκτήρια στιγμή. Προλογώντας, είπα ότι απαιτούνται για τη στήριξη του θεσμού 3 πράγματα κατά την ταπεινή μου άποψη. Κοινωνική συμμετοχή, εγρήγορση όλων των πνευματικών δυνάμεων, ευρεία πολιτική στήριξη και οικονομική υποστήριξη. Θεωρώ ότι η σημερινή πανηγυρική συνεδρία είναι για να αγκαλιάσουμε αυτό που ήδη έρχεται. Θα είναι μία τροποντινά υποβάθμιση του όλου θέματος το να αναλωθεί αυτή τη στιγμή ο εισηγητής στο να μας κάνει έναν προϋπολογισμό κόστους και δαπάνης, που σαφώς και δεν είναι εύχερος να το κάνει. Όλοι συγκλίνουμε στο να υποδεχθούμε ομοφόνος και ενθέρμος όχι την ιδέα, όχι το εγχείρημα, την ουσία που είναι πραγματικά η εκπεφρασμένη βούληση και πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της UNESCO, του Εθνικού Κέντρου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Αργυτάκο, να εγκαταστήσουν εδώ στη Σπάρτη και στο Μιστρά την έδρα αυτού του διαπολιτισμικού ευρωμεσογειακού κέντρου, αυτού του ειδικού διεθνούς οργανισμού. Η αυριανή ημέρα είναι ακριβώς η ημέρα η οποία θα συγκεντρώσει και θα εναρμονίσει τις αναζητήσεις και τους προβληματισμούς όλων μας. Δεν θα χάσουμε όμως την ουσία, διότι θεωρώ ότι συγκλίνουμε όλοι στο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να δημοσιοποιήσουμε με τη βοήθεια και των μέσων μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης αυτό το μεγάλο για το Δήμο Σπαρτιατών και να προσπαθήσουμε να μην χαθεί. Πώς δεν θα χαθεί? Εάν επιτύχουμε αυτούς τους 3 στόχους: την κοινωνική συμμετοχή, την πολιτική στήριξη, την οικονομική υποστήριξη. Το λέω αυτό διότι εγώ συμφωνώ με τον συνάδελφο τον κύριο Ρήγα και με τον κύριο Σκρεπέτη και με τον κύριο Μιράγια και με τον κύριο Πατσιλίβα. Και δεν υπάρχει κανείς να διαφωνήσει. Όμως, να μην πλατιάζουμε αυτή τη στιγμή σε περαιτέρω θέματα, διότι νομίζω ότι το προέχον και το κύριο είναι ότι κατά την εισήγηση έχουμε μία πρόταση και μία απόφαση.